Το φωτογραφικό καλλιτεχνικό έργο με τίτλο «Μετά την φωτιά» από το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης αποτελεί την έντονη και σπαραξικάρδια αποτύπωση της καταστροφικής φωτιάς στον Εύρο, η οποία μενόταν επί 17 ημέρες και χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη, αφού καταστράφηκαν ολοσχερώς 962.000 στρέμματα. Πιστή στο ραντεβού μας με την Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη. Πραγματοποιούμε την ετήσια καλοκαιρινή έκθεση φωτογραφίας του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης. Δεν θα μπορούσαμε φέτος το θέμα να μην δεν είναι αυτό που άφησε η φωτιά πίσω. Γι' αυτό ο τίτλος της έκθεσης είναι «Μετά τη φωτιά». Αφετηρία της φωτογραφικής αυτής προσπάθειας 18 φωτογράφων που παρουσιάζουν τη δουλειά τους φέτος είναι η 5η Σεπτεμβρίου του 2023, δηλαδή η 17η μέρα. Μετά από που έγινε τον Εύρο η φωτιά. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο έργο καταγράφουν την απόγνωση και την καταστροφή που προκάλεσε η φωτιά στην κοινότητα, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα και την ελπίδα που ακολουθούν την καταστροφή την επόμενη μέρα με την βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. Είναι μια βαθιά συναισθηματική αποτύπωση του τι συνέβη στον Εύρο. Αλλά η έκθεση δεν επικεντρώνεται τόσο μόνο στην καταστροφή, αλλά δίνουμε και το παράθυρο της αναγέννησης, αυτό που σιγά σιγά ξεκινά και αναγεννάται και την ανθρώπινη προσπάθεια να διορθώσει αυτό που συνέβη. Στην έκθεση συμμετέχουν και δύο φωτογράφοι καταξιωμένοι εκτός από τα μέλη του κέντρου, μέλη και αυτά, επίτιμα μέλη του κέντρου, ο Νίκος ο Κασέρης από τη Ρόδο και ο Ηλίας ο Μπουριώτης από την Εύβοια, όπου οι φωτογραφίες τους ολοκληρώνουν αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στο φωτογραφικό καλλιτεχνικό έργο τονίζεται με τον πλέον ζωντανό τρόπο η διπλή φύση της καταστροφής και της αναγέννησης, με την δεύτερη να αναγεννιέται μέσα από τις τάχτες της και η ζωή να ακολουθεί τον φυσικό της ρουν. Μέσα από τις φωτογραφίες εχμαλωτίστηκε η αδάμαστη πύρινη λέλαπα, τα καπνισμένα ερείπια, αλλά αναδεικνύεται παράλληλα η ακούραστη ανθρώπινη προσπάθεια για ανοικοδόμηση. Η διάρκεια της έκθεσης είναι από 15 Ιουνίου έως 22, καθημερινά στο νομαρχείο, στον προάβλιο χώρο του νομαρχείου, 8 με 11.30 το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους Αλεξανδροπολίτες και τους Τρακιώτες να επισκεφτούν την έκθεση αυτή.